Συνασπισμό της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ο κατάλογος, όπως ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν κατανοώ γιατί το Προεδρείο επιλέγει μια τόσο πιεστική διαδικασία όταν ο ίδιος ο κανονισμός σε παρόμοιες περιπτώσεις επιτρέπει ακόμα και 2 μέρες συζήτηση για τέτοια θέματα. Από εκεί και πέρα, η εξέλιξη της συζήτησης νομίζω θα αναδείξει την αναγκαιότητα να αλλάξει άποψη το Προεδρείο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατήγορε, η Ολομέλεια της Βουλής μπορεί να συνιστά εξεταστικές επιτροπές από μέλη της για την εξέταση ειδικών ζητημάτων δημοσίου ενδιαφέροντος. Με αυτή τη διάταξη, με το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, εισάγεται σήμερα για συζήτηση η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το ερώτημα καλείστε να απαντήσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η σημαντικότερη ναυπηγική μονάδα της Μεσογείου είναι κλειστή. 1.200 εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και με επισφαλή σχέση εργασίας. Τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού σκουριάζουν και η άμυνα της χώρας υποβαθμίζεται. Αν αυτά δεν αποτελούν ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος που πρέπει να εξετάσει η Βουλή, τότε ποιο είναι το ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος για το οποίο απαιτείται η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής? Εμείς σας καλούμε να πείτε ναι, όπως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει. Γιατί δεν είναι μόνο το τεράστιο ζήτημα, είναι και το πλήρες αδιέξοδο, το οποίο αποδεδειγμένα δεν έχει κατορθώσει ούτε αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, να επιλύσει. Το αδιέξοδο είναι πλήρες και το γνωρίζετε πολύ καλά όλες και όλοι. Και για μας το πρώτο στο ζήτημα είναι να αναλάβει η Βουλή το ρόλο που δεν μπορεί να αναλάβει η κυβέρνηση, αποδεδειγμένα. Διότι η κυβέρνηση Σαμαρά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την εποχή που η κυβέρνηση είχε τα 3 κόμματα μαζί με τους άλλους 2 πολιτικούς αρχηγούς, δεσμεύτηκε και υποσχέθηκε ότι στις 31 Δωδεκάτου του 2012 θα υπάρχει λύση και συνέστησε προς τούτο ειδική επιτροπή. Διαδικασίες απίστευτες, οι οποίες κατέληξαν σε ένα νέο αδιέξοδο. Δεν έχει λύση η κυβέρνηση. Πώς αυτό το πράγμα μπορεί η Βουλή των Ελλήνων να το αποδεχθεί ανεπηρέαστη από μια τέτοια πραγματικότητα που βοά? Και περί αυτού πρόκειται. Πώς μπορεί πλέον να αφαιθεί όλη αυτή η ιστορία να εξελίσσεται προς μια κατεύθυνση με αυτόματο πιλότο προς το απόλυτο κενό? Εκεί πρέπει να απαντήσει η Βουλή. Και όλα τα άλλα, όλα αυτά που από τότε που εξαγγείλαμε την πρόθεσή μας να καταθέσουμε πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής ακούσαμε, είναι συστηματικές προσπάθειες παραπλάνησης, από προσανατολισμού και αντιπερισπασμού. Δεν μας αγγίζουν, δεν πρόκειται να τα ακολουθήσουμε. Είναι βέβαιο ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί κυρίως η πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Το ξέρουμε, μας το έχει προαναγγείλει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Στο ερώτημα θα απαντήσει. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι για να απολογηθεί στον ελληνικό λαό, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και να δούμε ποιος είναι ο κατήγορος και ο κατηγορούμενος και διάφορες τέτοιες άλλες αφελείς και στημένες
αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητημάτων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προσέρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία αυτή και δεν θα επικαλεστώ τη διαχρονική παρουσία του με πιεστικό τρόπο από τη δεκαετία του 2000 σε όλες τις φάσεις εξέλιξης αυτής της τραγωδίας. Θα επικαλεστώ κυρίως τις συστηματικές παρεμβάσεις από την εποχή που μπήκαμε στη νέα φάση με την περίφημη εκτελεστική συμφωνία και τον νόμο 3885 του 10, όπου αμέσως και με τη νέα κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε συστηματικά και καθημερινά σε μια σειρά από παρουσίες για να δοθούν λύσεις. Θα καταθέσω και στα πρακτικά τις σχετικές παρεμβάσεις μας. Από την Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, όταν προείδρευε ο κ. Μιχελάκης, από το 2011, είχαμε συστηματική παρέμβαση και ζητούσαμε να συγκληθεί η Επιτροπή για αυτό το θέμα. Καμία απάντηση. Πάμπολες παρουσίες στα ναυπηγεία, στο Υπουργείο, συσκέψεις με τους κατά καιρούς υπουργούς, αντιπροσωπιών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά τα ζητήματα. Συζήτηση επί Υπουργείας του κ. Παναγιωτόπουλου και με τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής που είχε αναλάβει, τον κ. Αναστασόπουλο. Επειδή δηλαδή χειριζόμασταν το ζήτημα με τη δέουσα διακριτικότητα ακριβώς γιατί πεζόντουσαν ζητήματα συμφερόντων και δεν θέλαμε εμείς να συνεργήσουμε σε κανένα, αλλά για να δώσουμε λύση στο ζήτημα, θα το ξεχάσουμε αυτό? Δεν το ξεχνούν ούτε οι υπουργοί, ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε κανείς άλλος. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε και στη διάρκεια του 2012 και του 2013 με κορύφωση την ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Αλέξη Τσίπρα και εν συνεχεία την εξαγγελία και την κατάθεση της πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Μια σειρά ενεργειών, διαχρονικών και συστηματικών, ακριβώς στην κατεύθυνση να δοθεί λύση. Και απέναντι σε αυτό το πλήρες αδιέξοδο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναφορά στο κείμενο της πρότασής μας νομίζω ότι συγκροτεί και τη σημερινή μας εισήγηση. Και ειδικά στα ερευνητέα ζητήματα. Το έχετε όλες και όλοι το κείμενο. Φαντάζομαι το έχετε διαβάσει. Νομίζω ότι είναι μια πλήρης καταγραφή των αναγκαίων προς διερεύνηση ζητημάτων. Εγώ θα μείνω σε μερικά κορυφαία ζητήματα που δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Με δεδομένο ότι οι μόνοι ευχαριστημένοι από την εκτελεστική συμφωνία και από τον νόμο 3885 του 2010 είναι οι Γερμανοί της Χαντεβέ, οι οποίοι απέφυγαν οποιαδήποτε κύρωση για τη συμβατική τους ασυνέπεια, ξεφορτώθηκαν ύποπτα αντισταθμιστικά ωφελήματα αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον έλαβαν μια νέα παραγγελία αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σήμερα, ενώ ακόμα και με την εκτελεστική συμφωνία, 3 υποβρύχια θα έπρεπε να είχαν ήδη παραδοθεί, τα υποβρύχια σαπίζουν. Το δημόσιο δεν μπορεί να υπερασπιστεί σύμφωνα και με τη σύμβαση και με την υλοποίησή της, τη διαχείρισή της διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις που ακολούθησαν, δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του αποδεδειγμένα και επομένως ποιος έχει ωφεληθεί και ποιος έχει ζημιωθεί. Αν αυτό δεν αποτελεί τεράστιο σκάνδαλο, μια χώρα η οποία οδηγείται και από τη συμπεριφορά των συμμάχων ή των συνεταίρων, αλλά και από τη συμπεριφορά των κυβερνήσεών της, να μην μπορεί να υπερασπιστεί στοιχειώδη δικαιώματα, οικονομικά, επιχειρησιακά, αμυντικά, τότε αυτό αν δεν είναι σκάνδαλο, τι είναι? Και πώς μπορεί να ανεχθεί ο ελληνικός λαός μια κυβέρνηση η οποία δεν θέτει ούτε καν το ζήτημα μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ? Διότι μην κρυβόμαστε πίσω από το ότι πρόκειται για ιδιώτες. Μια ολόκληρη κρατική πολιτική βρίσκεται πίσω από τα ζητήματα των ναυπηγείων.
Και το ξέρετε όλες και όλοι πολύ καλά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια ανταγωνιστικά συμφέροντα οδήγησαν στην κατάρρευση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Συμφέρον είχαν οι Γερμανοί να καταρρεύσουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Συμφέρον έχει η Αμπιντάμπιμαρ να καταρρεύσουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Καμία εξασφάλιση από την πλευρά του ελληνικού κράτους και από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων. Και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τι είδους αμυντική αλληλεγγύη είναι αυτή, όταν οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας στο πολεμικό ναυτικό δεν μπορεί να έχει αυτά που προγραμμάτισε εξαιτίας εκβιασμών και συμπεριφορών επιχειρήσεων που όμως έχουν κρατική συνεργασία και κρατική δομή και ταύτιση με κρατικές πολιτικές. Αν αυτά δεν είναι σκάνδαλο, τι είναι? Και πώς μπορεί να ανεχθεί ο ελληνικός λαός κυβερνήσεις που αφήνουν στο δρόμο τόσους εργαζόμενους με τόσο υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τους αφαιρούν από την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας? Ανακύκλωση αδιεξόδου έχει φέρει η νέα εκτελεστική συμφωνία και ο νόμος 3885. Συνέχεια όλων των αδιεξόδων και των σκανδάλων της προηγούμενης περίοδου που υποτίθεται ότι έχει διερευνήσει η Βουλή και έχει βρει ως ένοχο τον πρώην Υπουργό Τσοχατζόπουλο. Χωρίς να μπορέσει να απαλλαγεί το ελληνικό δημόσιο από όλο το πλέγμα των καταστάσεων εκείνων που το καθιστούν όμοιρο. Περί αυτού πρόκειται. Και επομένως η ανάγκη να βρεθούν λύσεις, να αναδειχθούν τα ζητήματα, να γίνει η έρευνα και φυσικά να αναδειχθούν οι ευθύνες, πρωτίστως πολιτικές, για να δοθούν λύσεις. Γιατί αυτή είναι η αιτία της αναζήτησης των πολιτικών ευθυνών. Δεν είναι γενικώς για να πω έχω ευθύνη. Είναι για να αρθεί το αδιέξοδο μέσα από την αναζήτηση της ευθύνης. Και εφόσον αναδειχθούν και ποινικές ευθύνες, βεβαίως να διερευνηθούν και αυτές. Εξεταστική προτείνουμε, δεν προτείνουμε προανακριτική. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πάντες. Από αυτήν την άποψη έχουμε μία εταιρεία φάντασμα, την οποία εγκαθίδρυσε η διαδικασία της εκτελεστικής συμφωνίας. Μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται αυτή την παραγωγική μονάδα χωρίς να διαθέτει κεφάλαια, χωρίς να διαθέτει τεχνογνωσία, χωρίς να διαθέτει παραγωγική υποδομή. Με ποιον θα συναλλαγεί το ελληνικό δημόσιο μέσα από όσα εγκαθίδρυσε η εκτελεστική συμφωνία και ο νόμος 3885 και όσα ακολούθησαν? Με μια ανύπαρκτη επιχείρηση, με μια ανύπαρκτη επιχειρηματική δομή από άποψη κεφαλαίων και τεχνολογίας και τεχνογνωσίας? Οι άλλοι που κρύβονται από πίσω δεν μπορεί να έχει σχέση μαζί τους το ελληνικό δημόσιο, που είναι και οι ισχυροί παράγοντες. Αν αυτό δεν είναι υποθήκευση των δυνατοτήτων και των δικαιωμάτων ενός κράτους, τι είναι? Και από αυτή την άποψη δεν μπορώ να καταλάβω την κυβερνώσα παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο νόμος και αυτή η εκτελεστική συμφωνία από υψηλόβαθμα στελέχη εκείνης της εποχής, της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλθηκε. Την ψήφισε μόνο το ΠΑΣΟΚ και το λαός. Σήμερα είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω τι είδους σήμερα στάση θα τηρηθεί από τη Νέα Δημοκρατία όταν έχει διαχρονικά αντιταχθεί και έχει καταγγείλει ακριβώς ότι αυτή η συμφωνία, η εκτελεστική και ο νόμος 3885 δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου και τα υποθηκεύει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα το χειριστεί το ζήτημα η Νέα Δημοκρατία. Η εφαρμογή όμως του νόμου 3885, ακόμα και στην περίοδο του αρχιτέκτονα αυτής της συμφωνίας και του εμπνευστή της, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Βενιζέλου, και δεν ελέγχουμε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ελέγχουμε τον αρμόδιο Υπουργό εκείνης της περίοδου και για μια σειρά πράγματα, και ακριβώς αυτή είναι η ευθύνη κάθε Υπουργού, να δώσει λύσεις σε αυτά που επιλέγει
και να οδηγήσει στην υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των δημοσίων υποθέσεων. Η εφαρμογή του νόμου 3885 ήταν χειρότερη από την ίδια τη σύμβαση και από τον ίδιο τον νόμο. Πληρωμές χωρίς αντίκρισμα. Υπάρχει το επιχείρημα ότι ανακτήθηκε η κυριότητα. Κυριότητα του κενού, του τίποτα. Έχουμε κυριότητα, ναι. Και ήταν αδύνατον πια η συμφωνία αυτή να μην επιβάλλει τουλάχιστον την ανάκτηση της κυριότητας με βάση όσα είχαν προηγηθεί. Αλλά η κυριότητα σε τι? Κυριότητα σε κάτι που μπορείς να το εντάξεις στο πολεμικό ναυτικό, κυριότητα σε μια διαδικασία που πραγματικά φέρνει δημόσιο όφελος. Αλλιώς τι κυριότητα είναι αυτή? Πληρωμές που δεν πήγαιναν στην παραγωγική διαδικασία, που δεν πήγαιναν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι και διοχετεύονταν αλλού, ακόμα και σε παραλήπτες έξω από τα ΕΝΑΕ, την εταιρεία με την οποία συναλλασσόταν το ελληνικό δημόσιο και είχε συμβατική σχέση. Φτάσαμε στο σημείο να καταγγελθεί η σύμβαση από την εταιρεία, από τον κύριο Σάφα και από όλους τους συνεταίρους του μαζί, Γερμανούς και όλων των εθνικοτήτων, ένα περίεργο συνοθήλευμα εταιριών που εμπλέκεται σε όλα αυτά, και να μην έχει όπλα το ελληνικό δημόσιο σε αυτή την καταγγελία. Δεν πρέπει να διερευνηθούν αυτά για να δοθούν λύσεις? Και από εκεί και πέρα έχουμε ακριβώς τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, τα οποία, ναι, πρώτοι εμείς θα είχαμε καταγγείλει ότι είναι ο αγωγός των σκανδάλων και της διαπλοκής. Και ψηφίστηκε ο νόμος για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα νέου τύπου, όχι για να απαλλάξει όσους όφυλαν προηγούμενα, αλλά για να τους καλέσει σε νέα διαπραγμάτευση για να εφαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες. Απαιτεί το γι' αυτό η έκδοση μιας υπουργικής απόφασης. Από τον κύριο Βενιζέλο επί του προκειμένου. Δεν εκδόθηκε ποτέ αυτή η υπουργική απόφαση για να εκτελεστούν τα αντισταθμιστικά ωφελήματα νέου τύπου, που ο ίδιος νομοθέτησε και που συμφωνήσαμε κι εμείς. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτά γιατί πρέπει να μην αποτελούν ισχύ του ελληνικού δημοσίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από αυτά υπάρχουν τα ζητήματα του προστίμου, που ούτε και εδώ, ακόμα και σε συμφωνίες που έκαναν οι κυβερνήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε αυτές δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν, και είναι δέσμιο και όμοιρο στο ελληνικό δημόσιο έμεσα αλλά επί της ουσίας από αυτό το πρόστιμο. Δεν θα πρέπει να διερευνηθεί για να δοθεί λύση και σε αυτό, αφού οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να δώσουν λύσεις? Και ένα σωρό άλλα ζητήματα, το εμπορικό τμήμα των ναυπηγείων, το τροχαίο υλικό και σημαντικά ζητήματα επίσης, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς και με συγκεκριμένη στόχευση στο κείμενό μας της πρότασης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς υπερασπιζόμαστε τα ναυπηγεία. Υπερασπιζόμαστε την άμυνα της χώρας και το πολεμικό ναυτικό. Υπερασπιζόμαστε τους εργαζόμενους. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό πρέπει να κάνει η Ελληνική Βουλή. Υπάρχουν μια σειρά αποδείξεις και ισχυρές ενδείξεις, ότι τις οποίες δεν καταθέτει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τις καταθέτω στα πρακτικά, είναι από την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου, είναι από τον πρώην αρχηγό ΓΕΝ, τον Άβαρχο Χριστίδη, είναι από μια σειρά άλλες πηγές, έγγραφα τα οποία τα γνωρίζουν οι πάντες και τα οποία αποδεικνύουν ότι παρά τις πληρωμές, οι οποίες λέω και πάλι πρέπει να διερευνηθούν πού διοχετεύονταν, παρά τις πληρωμές, το ελληνικό δημόσιο και το πολεμικό ναυτικό δεν είχε τη δυνατότητα πραγματικά να έχει τα ωφέλη από αυτές τις πληρωμές. Επλήρωσε μάλιστα και ποσόν 132 εκατομμυρίων για το πρόγραμμα Ποσειδών για υποβρύχια που δεν ξεκίνησε ποτέ η κατασκευή. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ποτέ δεν ξεκίνησε η κατασκευή τους. Τι να μιλήσουμε λοιπόν για ανάκτηση κυριότητας?
Ποτέ δεν ξεκίνησε η κατασκευή του υποβρυχίου, του σχεδίου, του προγράμματος Ποσειδών, κι όμως κατευλήθηκαν 132 εκατομμύρια γι' αυτό. Αυτά είναι πράγματα που η Ελληνική Βουλή δεν πρέπει να τα διερευνήσει. Πρέπει να τα αφήσει. Και εγώ σας λέω, τα αφήνει. Θα το καταψηφίσετε από ό,τι έχετε εξαγγείλει. Και η Δημάρ, άλλη περίεργη λογική, η Δημάρ να προσέρχεται σήμερα έχοντας προαναγγείλει ότι δεν θα ψηφίσει για να μην επέλθει η πόλος. Αλλά μετά την καταψήφιση, τι θα κάνετε ακριβώς? Τι ακριβώς θα κάνετε? Θα παραλάβετε τα υποβρύχια? Θα λειτουργήσετε τα ναυπηγεία? Θα δώσετε θέσεις εργασίας στους εργαζόμενους? Αν δεν το κάνετε, τότε δεν έχετε κανένα δικαίωμα να καταψηφίσετε αυτή την πρόταση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη, από το έκτο βιβλίο. Πάντα γάρ ενδέχεται και άλλος έχει. Αυτό είναι το νόημα της σημερινής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολλαπλή όψη των πραγμάτων, σύμφωνα με την αριστοτέλεια θέση, που δεν μπορεί να υπεκφεύγει από καμιά σκοπιμότητα και από καμιά παραπλανητική μεθόδευση οποιοδήποτε κόμματος και οποιοδήποτε οργανισμού μέσα σε αυτή τη Βουλή. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να σταθεί σήμερα στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στις ένοπλες δυνάμεις, απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Ευχαριστώ.